Δύο είναι οι βασικές παράμετροι που θα καθορίσουν την πιθανή μεταφορά απορριμμάτων στην Ήπειρο από άλλες περιφέρειες. Η πρώτη σχετίζεται με το αν προκύπτει αίτημα που βασίζεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως έγινε στο Δήμο Αιγιάλιας, και η δεύτερη, πού και με ποιον τρόπο θα γίνει η διαχείριση του υπολείμματος. Η συζήτηση που έγινε την Τρίτη στην ΠΕΔ και η πρόθεση των αιρετών να αποδεχθούν τη μεταφορά των απορριμμάτων σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό στους χιλιάδες τόνους που δεν καλύπτουν την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα για τη μονάδα αστικών στερεών αποβλήτων δημιουργεί νέα δεδομένα, έστω και αν η ΠΕΔ δεν μπορεί να λάβει δεσμευτικές αποφάσεις. Από την άλλη, σε εκκρεμότητα υπάρχει μόνο το αίτημα του Δήμου Λευκάδας, χωρίς να προκύπτει άμεση ανάγκη εξαιτίας λόγων δημόσιας υγείας. Ενώ ο Δήμος Αιγιάλιας συμφώνησε και μεταφέρει ήδη τα απορρίμματα στη Δυτική Μακεδονία. Εκτιμάται πάντως ότι είναι θέμα χρόνου να επανέλθει αίτημα του Δήμου Κερκυραίων με δεδομένη την κατάσταση στο νησί, κανείς όμως δεν είναι σε θέση να πει ότι θα αναφέρεται σε λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς κάτι τέτοιο δεν προκύπτει μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε όμως ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, Βασίλης Μιχαλάκης, η μία παράμετρος είναι μια κατάσταση τυχόν έκτακτης ανάγκης. Η δεύτερη όμως είναι αυτή της διαχείρισης του υπολείμματος με δεδομένη την περιορισμένη δυνατότητα των ΧΙΤΑ της Υπήρου. Εάν και εφόσον μπορεί η μονάδα να επεξεργαστεί ή όχι και απορρίμματα εκτός Υπήρου, θα πρέπει να το δούμε με βάση τις δεσμεύσεις που έχει ή που θα έχουν οι Δήμοι και τη δυνατότητα της αποδοχής υπολειμμάτων, γιατί το κύριο πρόβλημα δεν είναι η επεξεργασία των απορριμμάτων. Το κύριο πρόβλημα είναι η υποδοχή των υπολειμμάτων των περιοχών εκτός Υπήρου. Έτοιμα από τη Λευκάδα έχει έρθει, αλλά με αδιευκρίνιστο το τι γίνεται με το υπόλοιμα. Δηλαδή το αίτημα προκύπτει ότι ζητάνε να διαχειριστεί η μονάδα και υπάρχει και απάντηση θετική και από τη μονάδα και από το φορέα διαχείρισης της μονάδας θετική ότι μπορούν να τα διαχειριστούν, αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο και από τη μονάδα και από το Δήμο Λευκάδας τι γίνεται με το υπόλοιμα. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι το υπόλοιμα. Τουλάχιστον οι χιτά μετατραπέντες σε χιτή της περιοχής δεν είναι εύκολο να αποδεχτούν υπόλοιμα χωρίς να είναι ξεκάθαροι οι όροι και οι ποσότητες. Ούτε εύκολο, ούτε δύσκολο. Παραδείγματος χάρη στο Αίγιο έγινε γιατί ξέρετε ότι η πόλη και η περιοχή είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους δημόσιας υγείας. Και για το μοναδικό λόγο που μπορεί να σε εισαγωγικά να παρακαμφθεί είναι για λόγους δημόσιας υγείας και όχι από λάθος προγραμματισμό περιοχών εκτός Υπήρου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι το Αίγιο αντιμετωπίστηκε άμεσα, γιατί υπήρχε πρόβλημα δημόσιας υγείας στην περιοχή. Υπήρχε και η δυνατότητα και επεξεργασίας και αποδοχής του υπολείμματος στη συγκεκριμένη περιοχή και προέκυψε η απόφαση, η κοινή απόφαση των συντονιστών, με σύμφωνη γνώμη πάντα του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων ή του Υπουργού σήμερα, με δεδομένο ότι δεν έχουν αποδοθεί αρμοδιότητες ακόμα στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων. Εναπόκειται στους ΦΟΣΔΑ. Εναπόκειται στους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων. Γι' αυτό μιλάμε ότι υπάρχει ένα ενδεχομένως πρόβλημα με την έννοια του τη διάρκεια, γιατί ανάλογα με τις ποσότητες που θα υποδεχθούν, αυξάνεται ή μειώνεται η διάρκεια ζωής των χιτή που έχουμε στην περιοχή. Που είναι οι τρεις συγκεκριμένοι που όλοι γνωρίζουμε, Βλαχένα, Καρβουνάρι, Ελληνικό. Αυτή. Η διάρκεια ζωής τους δεν είναι πολύ μεγάλη και είναι στα πλαίσια του προγραμματισμού νέων κυττάρων, κατασκευής νέων κυττάρων προκειμένου να μπορούν να υποδεχθούν οι πόλεις. Μια και αναφερθήκατε στους φόρους, να πούμε λίγο τι. Οι παλινοδίες στο μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν αφήσει ένα θολό τοπίο σχετικά με τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης. Τώρα που θα καταλήξουμε δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί εντάξει, σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο έχουμε και κάποιες διαφωνίες εμείς αν ισχύει ο παλιός ο περιφερειακός ο 40, με το 4071 ή αν θα υλοποιηθεί ο ενιαίος με βάση το 45-55. Ή θα προκύψει να παραμείνουν οι τρεις, ας πούμε, που ήταν και η αρχική άποψη και δική μας και των Δημοτικών Συμβουλίων.